Περί διάθεση στο κοινωνικό πρωτοβουλίο αναλώσιμο προϊόντων που προμηθεύει το Δήμο στα πλαίσια των εκδηλώσεων τη Αποκριά. Κυρώθηκαν οι εκδηλώσει κάποια από αυτά τα προϊόντα που έχουμε πάρει και θα διαθέσουμε στο κοινωνικό πρωτοβουλίο. Καταρχά, το θέμα συζητείται. Ναι. Έχουμε κάποια αντίρρηση από την διεύθυνση αυτή τη συζήτηση. Αυτά είναι μόνο. Αυτά είναι μόνο. Αυτά είναι μόνο. Ο Ταραμάς, ο Θορβάς. Που είναι το κράσι που πίνουμε εδώ. Οπότε, ναι, μόφωνα το εντός ημερησίας. Στα εντός ημερησίας θα περάσουμε στο πρώτο θέμα, καθορισμός διοικητικών προστήμων του κανονισμού χρήσης και λειτουργίας των οργάνων καταστημάτων κοινωνικού ενδιαφέροντος. Στην εισήγησή μας προσήλθε ο κύριος Παράσκος, πρόεδρος. Στην εισήγηση, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να ψηφίσει κάποια καινούργια πρόστιμα, ένα νέο είδος προστήμων, για την πρώτη παράβαση 200 ευρώ, για την δεύτερη 400, για την τρίτη 800, για την τέταρτη 2.000 ευρώ. Το ίδιο μαγαζί. Και δύο μετά μέσα. Τι γινόταν παλιά και αν τις πάταρα. Παλιότερα no. Δεν γινόταν τόσο οι έλεγχοι. Τώρα ελπίζουμε καινούργια υπηρεσία που θα φτιάξουμε καινούργια τμήμα να τα... Δεν γινόταν έλεγχο. Ναι, ναι. Τόσο αυστηρή. Το πρόσφαμα όμως ήταν μεγάλο. Ήταν μεγάλο, ήταν τα διπλάσια. Ήταν τα διπλάσια και τελικά τα κερδίζαμε στα δικαστήρια και δεν τα πληρώναμε. Κάποιοι υπήρχαν κάποιες... Εξκευρία. Κύριε Παράσο, θέλετε κάτι να σας πω. Τα πρόστιμα ήταν πολλαπλάσια, ήταν 500.000-1.500.000, αν δεν κάνω λάθος. Δεν πληρωνόταν τίποτα από αυτό. Ο κόσμος πήγαινε στα δικαστήρια, ο Δήμος επιβαρυνόταν και τα δικαστικά έξοδα για να τελεσυνδικήσει κάποτε οποιαδήποτε τέτοια απόφαση, με αποτέλεσμα το μόνο που καταφέραμε να κοινωνήσουμε τους επαγγελματίες. Αυτό. Ευχαριστούμε την παράδοση. Κάτσε, μπορούμε και τρίτη και τέταρτη. Κάναμε πριν πάρα. Στην τρίτη δεν γίνεται δηλαδή. Τι είπατε. Στην τρίτη δεν σφραγίζεται. Άλλο αυτό. Μιλάμε για τα... Για τα ποσά πρόσωπο διοικητικό. Για τώρα καλύτερα να είναι. Αυτό είναι λίγο λίγα. Καλά δεν είμαι. Είναι το κατώτερο που συζητήσαμε και είναι και αποδεκτό και από αυτούς. Γιατί άμα βάλει στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Ω προ το αν θα κρίνονται, ισχύει το ίδιο. Ισχύει το ίδιο, γι' αυτό δεν έχει σημασία. Αν θα κρίνουν ακριβώ, είναι διαδικασία νομική, καθορίζεται, δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Δεν παρέμβουμε. Εντάξει. Οπότε, λογικό είναι. Ομόφωνα, κύριε Καραγή, κύριε Στεμάνη. Ναι. Το δεύτερο θέμα είναι αυτό που είναι η υπηρεσία. Θα το αποσύρουμε, θα το φέρουμε σε επόμενη εκδήλωση. Να σα ενημερώνω. Υπάρχουν κάποια λογικά. Για λίγο η τιμή που την πήρα. Δεν γνωρίζω να σα πω. Είναι τα 150 χιλιάρικα. Είναι 150, ναι, αυτό λέω. Ναι, πήραμε και την πρώτη εταιρεία. Πόσο 150. 150 δίνει ο πιλότης. Ναι, ναι, όχι, λέω για το σύνολο της. Είναι 150. 150 τόσο. Στην Ελλάδα έχουμε πάρει 3-4 εταιρείες, έχουν πει περίπου συμπλήν, όσο πάνε, που είναι όσο πάνε. Υπάρχουν εταιρείες που θα κάνουν χαμηλότερη προσφορά. Εγώ, επειδή έτυχε να πάω να παραλάβω του υπόλοιπου συμβόλου για τα δύο της αναμίκλωσης, θα πάνε χαμηλότερα. Πόσοι. 102, 105. Και του Δήμου που πήραμε τον διαγωνισμό που κάναμε εμείς, το 140. Τα χωρηματοφορά. Δεν ξέρω, παιδί, δεν ξέρω. Απλώς λέω ότι ο διαγωνισμός είναι η εταιρεία με τα 3 αξιολικά για να παίρνουν τον ναυτικό, τον κεντρικό ιστό τη πόλη, δεδομένου και των δρομολογίων που θα έχουμε στη συνέχεια των μεγαλύτερων και όλα αυτά. Αυτό δεν είναι πολύ να πούμε. Θέλει να απαντήσει. Ναι, έχει εξεστάσει.
έχει εξεταστεί αυτό το θέμα και για τα μεγαλύτερα και για τα μικρότερα. Έχουμε και άλλα από τα οποία πρέπει να συζητήσουμε, έχουμε μπει 250 στο πρόβλημα, αλλά για τα μεγαλύτερα είναι πολύ δύσκολο. Για πρες μεγάλο για να τα μεταφέρουμε μπορεί να συζητηθεί αργότερα στην Παλαιοκούνη, αν και πρέπει να υπάρξει από ίδιο αλλιώς. Αυτό θα συζητηθεί αργότερα όμως. Δηλαδή. Πάντως η υπηρεσία δεν τη βολεύει να πάμε σε πολύ μεγάλα προηγούμενα χώρα. Οπότε επί του θέματος ομόφωνα, για συνάδελφοι. Αυτό όπως είναι. Ωραία, όπως είναι. Ωραία, όπως είναι. Ωραία, όπως την υπηρεσία λέτε ότι βολεύαν την υπηρεσία στην καλή χρόνια. Περνάμε στο θέμα 3. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρους πλεοκάψης και αμαρτυρίας. Βλέπω για το πρακτικό της Επιτροπής. Υπάρχουν 5 συμμετέχοντες. Καλούμαστε εμείς ως Επιτροπή. Ό,τι λέει το πρακτικό, ό,τι λέει η Επιτροπή. Κύριε Καραγίνη, Ζωνιώτα. Εντάξει. Θέμα 4. Επισκευή τυχείων Δήμου Τρίπολης. Εισήγηση στραβοσιοκτικού διαγωνισμού για τέλειωση του έργου. Ωραία. Θέμα 5, πάλι έγκριση πρακτικού ελεγχτών πυρηνικών της Επιτροπής για επισκευή, για το έργο επισκευή ο Δήμου Τρίπολης. Υπάρχει κάποιος. Τι έκπαιζε εσύ. Θέμα 6, έγκριση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης. Γύρω στο 37 την έκπληση πάντως το αποτύπωση. Για το διαγωνισμό παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του ξενοδοχείας Μάτων Κρύας. Κύριε με τη σύμμαχα που βλέπω. Οκ. Εγώ θα να κύριε Σταμάτη, κύριε Καραντή. Ναι, ναι. Θέμα 7, έγκριση συλλογισμού οικονομικών καταστάσεων του έτους 2019 του νομικού προσώπου Δημοτικού Επιχείρησης Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Τρίπολης του Δημοτικού Ραδιοφώνου, με την εισήγηση υπηρεσίας. Τα αποτελέσματα του ισχογράφη. Κύριε Πρόεδρε του Ραδιοφόρου. Και υπάρχει και η εισήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινωνία. Εντάξει, δεν είναι πάνω. Οπότε ομόφωνα. Ναι. Θέματα 8, 9 και 10, οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών υπηρεμικών προβλημάτων. Έχουμε την εισήγηση από την Υπηρεσία. Η ενίσχυση της τάξης των 500, 600 και 600 ευρώ αντίστοιχα για 3 δημότες.